και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από την ΠΑΟΚ Sports Arena. Τελευταία πράξη της κανονικής περίοδου, 26η αγωνιστική για την Α1 των ανδρών. Και είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΛ. Εφόσον κερδίσει τον αγώνα που παρακολουθούμε και χάσουν ο Κολοσσός με την ΑΕΚ, το δεύτερο σενάριο σχετικά με την 7η θέση και τον ΠΑΟΚ προϋποθέτει και πάλι νίκη του Δικεφάλου, ήττα του Κολοσσού και νίκη της ΑΕΚ. Για να κατακτήσει την 8η θέση θα πρέπει φυσικά να γραμμωθεί την νίκη στον αγώνα αυτόν, να νικήσει ο Κολοσσός και να χάσει η ΑΕΚ, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει και εκτός της πρώτης οκτάδας αν κερδίσει την ΑΕΛ, αλλά ταυτόχρονα επικρατήσουν ο Κολοσσός της Καβάλας και η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, ή απλά αν χάσει από την ΑΕΛ χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στα άλλα δύο παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική σήμερα. Τα play-off θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Συνδυασμός για τον ΠΑΟΚ με τον Δεμερτζή. Πάει μέχρι μέσα. Απέφυγε και τον Λαμπρόπουλο με το αριστερό του χέρι για να αφήσει την μπάλα με το δεξί και να δώσει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του. ΑΕΛ. Υπήρξαν σενάρια για την συγχώνευση με την Ολύμπια Λάρισας. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται και θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τζόνσεν. Με τον Τομάσεβιτς που ζήτησε την μπάλα χαμηλά. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του. Είδε κενό τον Σίμτσακ που έδωσε την μπάλα και αυτός έκανε το 8-4. Το πρώτο τουλάχιστον μισό της σεζόν. Και ομολογουμένως θα τα αποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Όπως διαπιστώσατε ενδεχομένως και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Την πιο πρόσφατη νίκη του ΠΑΟΚ πριν από δύο αγωνιστικές. Με τον Τομάσεβιτς. Κυρίτσης για τρεις. 16-6. Με τον Παπακώστα στην πλάτη του, είδε τον Κυρίτσι, πέρασε την μπάλα, όμορφο συνδυασμός με τον Σίμτσακ και το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό στη φάση αυτή, 18-9. 27-25 από την πρώτη εύστοχη βολή από τον forward του ΠΑΟΚ. 7 στις 7 ως τώρα, αλάνθαστος παραμένει. 28-25, 1-33 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κυρίτσης, το Σίμτσακ. Δεν κατάφερα να δω τι έχει υποδείξει ο διευθυντής. 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ενημέρωση. 3 δευτερόλεπτα με τα οποία χρεώνουν τον Σίμτσακ, αν δεν κάνω λάθος. Και τεχνική ποινή την οποία δίνουν στον Ντέγιαν Τομάσεβιτς για διαμαρτυρία. Ισοπαλία ξανά, 34 όλα. Ενώ στην ανάπαυλα είδαμε και τον Τσιάρα να κάνει κάποιες διατάσεις. Δεν ξέρουμε αν το γεγονός αυτό αποτελεί προμήνυμα για την χρησιμοποίησή του και την πρώτη εμφάνισή του στον αυριστινό αγώνα. Στο μεταξύ ο Τζόνσεν σημειώνει άλλους δύο πόντους, παίρνοντας το τρίτο φάουλο από τον Λάπα. Κυρίτσες. Καταδιώκει ο Αποστολίδης. Φαρέλης ζυγώνει για να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα. Κακή πάσα. Βρήκε όμως τον τρόπο να γίνει κάτοχος της μπάλας ο Σίμτσακ. Δεν τον φρουρούσε κανείς στο συγκεκριμένο σημείο. Ναυκής. Κυρίτσης. Είναι για τρεις για δίποτο. Ήταν δίποτο το σούτ, επιθετικό rebound του Τομάσεβιτς. Ένα ανάποδο lay-up. 41-35. Υποθέτησή του και το τελείωμα της φάσης. Λάπας. Ξεπερνά εύκολα τον Σίμτσακ, από τον οποίο θα κοπεί όμως. Ο Σίμτσακ του πήρε τα βήματα, τον ακολούθησε και σταμάτησε την μπάλα στο ταμπλό. Κυρίτσης. Επιθετικό από τον Τομάσεβιτς, όπως και πριν, με διαφορετικό τρόπο. Έχουν σημαντικούς λόγους να παραπονούνται οι δύο τεχνικοί. Πολύ όμορφη συνεργασία των ψηλών του ΠΑΟΚ κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Αδυνατή να σπάσει το ρόδι από τη γραμμή των βολών σήμερα ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς. 0 στις 5 ως τώρα. Θα το κάνει με την έκτη προσπάθεια. 46-40.
Παπα-Νικολάου με τον Τζόνσεν. Πολύ όμορφη τρίπλα που άδειασε τον Αμερικανό. Το τελείωμα όμως δεν ήταν ανάλογο. Τζόνσεν πήρε την εκδίκησή του μαζεύοντας το rebound. Εδώ πάνε Πρέλεβιτς. Σε κάθε ευκαιρία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, παρά τις υποχρεώσεις που έχει στην Νέα Βουλγαρία με την δική του ομάδα. Το Μάσεβιτς με το δεξί, σε μια κίνηση η οποία θύμιζε πολλά από το ένδοξο δικό του παρελθόν. Κάνει το 49-40. Αργά αλλά σταθερά διευρύνεται η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Νέο λάθος κάτω από το καλάθι του τον Παπα-Νικολάου. Έκλεψε ο Καυκής, έδωσε στον Τζόνσεν, και δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά πήρε το φάουλ από τον Ιμπρόζο, που είναι το πέμπτο και γίνεται ο πρώτος παίκτης που φεύγει από τον αγώνα. Καυκή έδωσε για τον Κυρίτσι. Ο Τζόνσεν κάνει την κίνηση, βγαίνει από το σκριν και παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να πάει προς τα μέσα σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά βρίσκει στόχο και σημειώνει τους πρώτους πόντους της ομάδας του στην τέταρτη περίοδο, όπως έκανε και στην τρίτη. Και σε λίγο στον αγώνα θα ξαναμπεί ο Γιάννης Λάπας για την ΑΕΛ. Πολύ καλή συνεργασία και εξίσου αποδοτική από τους Τομάσεβιτς και Δεμερτζή. Αποστολή, ο χρόνος τελειώνει. 4 δεύτερα. Παπακώστας. 1. Το lay-up δεν είχε αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Τζόνσεν, που πήρε την assist του Κυρίτσι και την αξιοποίησε σωστά. Έξω για τον Δεμερτζή. Αφύλακτος αυτός. Ευστοχή για πρώτη φορά από την γραμμή των 6 και 25 σήμερα, εκτινάσοντας τη διαφορά στους 15. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ 70-79. Τελικό αποτέλεσμα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει εδώ και στην Καβάλα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ παίρνει θέση στα play-off, μένει να μάθουμε ποια θα είναι αυτή. Λάθος από τον Γιάννη Λάπα, από την κακή συνεννόηση που είχε με τον Παπα-Νικολάου. Αν ο Κολοσσός χάσει από την Καβάλα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει την 7η θέση και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των play-off. Τελικό και αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει, όπως σας λέγαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα καταλάβει την 7η θέση στο τέλος της κανονικής περίοδου, αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο των play-off που ξεκινούν το Σαββατοκύριακο τον Παναθηναϊκό. 57. Δεμερτζής. Τελευταία 10 δεύτερα. Ο κόσμος χειροκροτεί. Αφού παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα, η ομάδα καταφέρνει και συνεχίζει ακόμα και στα play-off.